Θα σας πάω όσο πιο νότια μπορώ. Θα σας κατεβάσω εκεί κάτω στην Ψαρή Φοράδα. Καλημερίζοντας και τον Πάτερ Νικόλαο, όχι έκανε ένα άλλο λόγο, γιατί από το 2018 υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που ακόμα δεν έχει κλείσει. Αύγουστος 2018, Ιούνιος 2022. Να τα μετρήσουμε με τα δαχτυλάκια για να δούμε πόσα χρόνια είναι. Πατέρα Νικόλαο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ποια είναι η εκκρεμότητα? Η εκκρεμότητα είναι ότι τάζουν ότι θα έρθουν στην Παναγία να ρυξήσουν τα έργα. Ο εργολάβος είναι έτοιμα, τα λεφτά είναι έτοιμα, όλα. Το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι η αρχαιολογία. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι έχουν... θέλουν να κάνουν μια προκήρυξη, η οποία προκήρυξη μάλλον που δεν ήταν σωστή, για να πάρουν ένα συντηρητή αρχαιολόγο και ένα αρχαιολόγο για να επιβλέπουν τα έργα των εργολάβων εκεί, τις εργασίες που θα κάνει, και από... και τίποτα. Δεν έχει έρθει κανένας, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Ο εργολάβος στις επικοινωνίες που έχω κάνει με τον εργολάβο μου λέει: εγώ πάτερ είμαι έτοιμος, στο συνεργείο μου περιμένουν. Το πρόβλημά μου είναι η αρχαιολογία. Δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα πότε θα μου στείλουν τους επιβλέπων. Μάλιστα. Μας λείπει λοιπόν ο επιβλέπων αρχαιολόγος. Να σας πω κάτι. Και ο συντηρητής. Και ο συντηρητής. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με έναν αρχαιολόγο, ο οποίος για το θέμα αυτό, ο οποίος είπε ότι χθες θα είχε συνάντηση με τον εργολάβο και ότι θα προσπαθούσαν από τη στιγμή που δεν έχουν βρει ούτε αρχαιολόγο επιβλέπων, ούτε συντηρητή, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώνουν τα καύσιμα από τη δική τους την τσέπη, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Δεν είναι και μια εύκολη υπόθεση να φεύγεις από το Ηράκλειο, να κατεβαίνεις στην Ψαρή Φοράδα και το βράδυ ξανά του Μπαλί να κάνεις αυτό το δρομολόγιο. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας ή παλαβός για να το κάνεις αυτό σε καθημερινότητα. Και είναι ένα έργο για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Και από την άλλη, γνωρίζοντας ποια είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, εγώ πίστευα ότι θα είχε βρεθεί λύση ακόμα στην εκκρεμότητα, λοιπόν, και στο τάξε. Ακούστε με, κυρία Δουλειάκη. Χθες ήμουν πάλι στην αρχαιολογία για να δω τι θα γίνει. Γιατί δεν μπορώ πλέον να βλέπω την εκκλησία, να βλέπω αυτό το μνημείο να καταραίει. Και όσο περνάει ο καιρός, είναι και το πανηγύρι της εκκλησίας που αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει πάλι έξω, όπως γίνεται τώρα και 2 χρόνια, διότι η εκκλησία δεν είναι προσβάσιμη μέσα. Τα έχουν πει και τα έχουν ξαναπεί αυτά, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Ήμουνα εκεί και για ακόμα μια φορά, τάξανε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχει επιβλέπον αρχαιολόγο από την υπηρεσία, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος στην υπηρεσία αρχαιολόγος, και θα επιβλέπει αυτός μέχρι να δουν τι θα κάνουν με την προκήρυξη και αν βρεθεί κανένας. Άρα μας τάξανε για άλλη μια φορά ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινήσουν τα έργα. Ναι. Ο εργολάβος δηλαδή θα έχει μεταφέρει τα μηχανήματά του, το προσωπικό του, την άλλη εβδομάδα κάτω στην περιοχή εκεί στον Ιερό Ναό. Ο εργολάβος, σας είπα, ότι είναι έτοιμος, πανέτοιμος. Είναι πανέτοιμος. Τα συνεργεία του την άλλη φορά που είχαν έρθει μια μέρα και είδαν το έργο εκεί μαζί οι αρχαιολόγοι και ο εργολάβος, πήρε μετά από 2 μέρες τηλέφωνο και μου λέει: το συνεργείο μου το πήγα αλλού, γιατί δεν έχω καμία ειδοποίηση από την αρχαιολογία. Αλλά όποτε με ειδοποιήσουν, αφήνω και έρχομαι. Έχω συνεργεία που τα έχω βγάλει στην τρίωση. Θα πάρω ένα συνεργείο και θα έρθω. Είναι πανέτοιμος ο εργολάβος. Πατέρα Νικόλε, να ρωτήσω κάτι. Με το κόστος τι θα γίνει? Γιατί ξέρουμε ότι τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει την ανηφόρα και πάνε, συγγνώμη που το λέω έτσι τώρα, δεν θέλω να νιώθετε ότι προσβάλλω ή ότι είμαι αγενής ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα καύσιμα, τα οικοδομικά υλικά και τα υπόλοιπα με την ανηφόρα που έχουν πάρει ανεβαίνουν πάνω Θεό. Και λέω πάρα πολύ απλά, θα παραμείνει ο άνθρωπος αυτός τελικά σε αυτό το τιμολόγιο? Γιατί υπήρχε έτσι ένας τέτοιος ενδιασμός, ένας φόβος, μία σκέψη, διότι και εκείνος πώς θα βγει? Υπήρχε ο φόβος και υπάρχει ακόμα και η σκέψη να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος αυτός με αυτά που συμβαίνουν. Μέχρι τώρα συζητήσουμε τον εργολάβο,
και δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος αυτός να τις κάνω τις αυτές. Είναι η περιφέρεια που έχει χρηματοδοτήσει το έργο. Είναι αυτή είναι η αρμόδια, αλλά ο εργολάβος μου έχει διαβεβαίωση ότι το έργο θα το κάνει, δεν το παρατάει. Γιατί είναι εκκλησία, γιατί είναι ένα μνημείο, γιατί. Mm. Αυτή τη διαβεβαίωση έχω από τον εργολάβο. Μα τώρα, αν αλλάξει κάτι στην πορεία, όπως έχει αλλάξει τόσο καιρό από το 18, να τάζουμε και να εξετάζουμε και χαρτιά από εδώ και χαρτιά από εκεί, προγραμματικές από εδώ, προγραμματικές από εκεί, μην τα ξαναλέμε πάλι. Εύχομαι ο άνθρωπος να τα καταφέρει για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανάγκες. Και εγώ θα εύχομαι. Και όσο μπορώ θα τον βοηθήσω, ό,τι μπορώ θα τον βοηθήσω. Οικονομικά δεν μπορώ να τον βοηθήσω γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Αλλά φυσικά να του πάω κάτι εκεί, το νερό που χρειάζεται από τη γεώτρηση που είναι κοντά. Το ρεύμα, τα αυτά, σε αυτά τα θέματα μπορώ να το βοηθήσω. Όχι δα, πατέρα Νικόλα. Όχι δα, να κάνετε εσείς αυτό που έπρεπε να κάνουν και πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες της πολιτείας. Στα απλά να μείνετε. Έχουν υποχρέωση οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι, όχι εσείς, για τα υπόλοιπα. Αυτά τα οποία μπορεί να βάζει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Φτωχή ενορία, με όλες τις ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτή η αρμοδιότητα η δική σας. Είναι αλλωνών αρμοδιότητα, γιατί στο τέλος θα μπερδέψουμε, να μην πω ότι θα μπερδέψουμε σε αυτή την κατάσταση. Κτίσμα το 855, η Παναγία η Κέρα Λιμανιώτησα. Τα τελευταία χρόνια τη σκεπάζεται με νάιλον. Είναι ακόμα με τον νάιλον σκεπασμένη, ακόμα και τώρα. Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε είναι με τον Άιλο Σιπανέν και μάλιστα στις τελευταίες βροχές είχαμε και ένα πρόβλημα εκεί με την αυλή. Μπήκαν τα νερά μέσα στην αυλή και έχει γεμίσει και πολλάβλιος χώρος με φερτά υλικά. Μάλιστα, κάτι φορικό το σημείο, έργα που θα πρέπει να γίνουν ακριβώς σε αυτό το χωματόδρομο που κατεβαίνεις κάτω σε αυτό το μνημείο, με μια πολύ μεγάλη παράδοση, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, με ένα πολύ μεγάλο θρύλο, με ένας θαυματουργός ναός, όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε πει, πραγματικά μια περιοχή και ειδικά ο ναός Πόλος Έλξης από όλη την Κρήτη. Μπορεί να ακούγομαι κυρία Δουλειράκη λίγο απογοητευμένος και είμαι απογοητευμένος με αυτά που συμβαίνουν εκεί, με τις υπηρεσίες και με την καθυστέρηση και με όλα αυτά, γιατί όποιος δεν έχει επισκεφτεί το χώρο να δει το χτίσμα από κοντά και να καταλάβει γιατί μιλάμε, για τη φθορά του χρόνου που μιλάμε. Είμαι λίγο στεναχωρημένος, λίγο έτσι απογοητευμένος, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω. Να ξέρετε ότι δεν θα το βάλουμε κάτω εκεί στην Ψαριφοράδα. Να ξέρετε ότι το ραντεβού μας και πάλι εκεί θα είναι το 15 Αύγουστο, έστω και αν είναι στην αυλή, έστω και εμείς, αν χρειαστεί. Εμείς το πανηγύρι θα το κάνουμε πάλι φέτος στην αυλή. Έτσι. Την Παναγία μας δεν την αφήνουμε λειτουργική. Μπορεί να μην κάνουμε τις παρακλήσεις όλο το 15 Αύγουστο για να τις κάνουμε στο κεντρικό ναό της Ψαρής, γιατί δεν μπορούμε στο χώμα να κάνουμε αυτά. Αλλά τη μέρα της Παναγίας, την παραμονή της Παναγίας που υπάρχει παράδοση και μαζεύεται ο κόσμος για να προσευχηθεί και να έρθει στο κεράκι στην Παναγία, θα είμαστε εκεί, να το ξέρετε. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο και είναι το τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Λέτε, για άλλη μια φορά είπαν, έταξαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν, ότι μεταξύ τους θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα. Τέλος πάντων και από την αρχαιολογία, ότι θα βοηθήσετε εκεί όλοι μαζί, έτσι ώστε να ξεκινήσουν ακριβώς, και οι εργασίες από τον εργολάβο. Αυτό το έργο της αποκατάστασης των ζημιών συνολικά, γιατί είναι ζημιές και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ναού, όταν μιλάμε για ένα κτίσμα το 855, για να μην ξεχνιόμαστε, και καταλαβαίνουμε και με τη φθορά, τη φυσική φθορά του χρόνου, για κάποιος να κάνει την αφαίρεση και να λογιστεί πότε χτίστηκε αυτός ο ιερός ναός, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν, δηλαδή καλώς εχόντων των πραγμάτων, το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι? Το χρονοδιάγραμμα είναι ένα χρόνο από τη μέρα της εγκαταστάσεως του εργολάβου. Και ο εργολάβος τώρα έχει εγκατασταθεί επίσημα 2 με 3 μήνες, νομίζω. 3 μήνες πρέπει να είναι. Άρα μας μένουν 7 μήνες ακόμα και αν μένουν και αυτοί. Γιατί αν καταλάβετε ότι το Σεπτέμβριο και μετά η περιοχή, Οκτώβριο, είναι στις βροχές, στα κρύα και στα χιόνια, νομίζω ότι αυτοί οι 2 μήνες που μένουν του καλοκαιριού, οι 3, είναι οι καθοριστικοί μήνες για να προχωρήσει το έργο. Μάλιστα. Και τουλάχιστον να υποστηλωθεί η σκεπή, να μην παίρνουν τα νερά και να βγαίνουν από την πόρτα.
και να μην πίνει τύχη το νερό. Αυτό αν προλάβουμε το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Εντάξει, και ο σφινοειδής λίθος από μέσα να φτιαχτεί, να φύγουν οι σκαλοσιές και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εντάξει, γιατί όποιος πάει αυτή την ώρα εκεί βλέπει ότι με απόφαση με του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, με δική σας, όλοι μαζί, είπατε ότι πρέπει να είναι και κλειστή η πόρτα, να μην μπει κανένας μέσα και τραυματιστεί. Ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο τώρα που μου αναφέρατε αυτό, για να σας δείξω πόσο πόθο έχει ο κόσμος να πηγαίνει εκεί να αναπαύεται ψυχικά. Οι κάτοικοι, ξέρω ποιος το έκανε, δεν το έκανε παράνομα, πήγανε και βάλανε μια εικόνα της Παναγίας απ' έξω στον τοίχο, στον προάβλιο χώρο, και ένα καντιλάκι, και πάνε και ανάβουν το καντήλι εκεί. Για να καταλάβετε τι σας λέω. Είναι η δύναμη της πίστης. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό για τη δύναμη της πίστης, καταλαβαίνει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω να πω κάτι και άλλο. Μου είπαν ότι κάναμε αυτό. Αν εσύ νομίζεις ότι το κάναμε κακά, πάμε να τα πάρουμε τώρα. Αφήστε το εκεί, πηγαίνετε να προσέξετε. Θα μην μπαίνετε, σας παρακαλώ, μέσα. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με τις καλοσχέδες, με το λίθο που είπατε προηγουμένως, με το συνόλιθο που είπατε εκεί στην Καμάρα. Στη μέση, ακριβώς, στη μέση της εκκλησίας, να. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε να δούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Άντε να δούμε. Προσευχόμαστε την άλλη εβδομάδα να αρχίσουν οι εργασίες. Μα ούτως ή άλλως είπαμε. Αύγουστος 2018, Ιούνιος 2022, περάσανε τόσα χρόνια. Με τη γραφειοκρατία. Καλώς πάντων. Καλημέρα, πατέρα Νικόλε. Καλημέρα σε όλους σας στην Ψαρή Φοράδα. Καλημέρα.